έχεις τάξει μια εκδρομή. Α, είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Πώς νιώθεις που 20 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση η εκδρομή συνεχίζει να συγκινεί παιδιά που τότε μπορεί και να μην είχαν καν γεννηθεί? Το πιο πιθανό, γιατί πολλά παιδιά με ρωτάνε μπράβο για το καινούριο σου τραγούδι. Έγινες καλύτερος αυτά τα 20 χρόνια? Νιώθω πιο κοινωνικά ενσωματωμένος. Ενώ στα πρώτα χρόνια, λόγω της δουλειάς, λόγω της πολύ μεγάλης φόρας, δεν έχεις και πολύ χρόνο να αναλύσεις τα πράγματα. Τώρα το μυαλό μου στρέφεται περισσότερο στο εμείς και όχι στο εγώ. Αυτό το εμείς έχει να κάνει και για την προσωπική σου ζωή? Δηλαδή, στο μυαλό σου υπάρχει ως ιδέα η δημιουργία οικογένειας ή είναι κάτι που το έχεις αφήσει? Δεν είναι ο πρώτιστος μου στόχος, αλλά η ζωή είναι και απρόβλεπτη. Ό,τι γραφόταν ήταν παντελώς, να το πω συκοφαντικό, να το πω αναλυθές, δεν υπήρχε, ήταν επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, πραγματικά, ορισμένες φορές θαυμάζω και την δημιουργικότητά τους. Φίλους μέτρησες? Ελάχιστος. Και μετά από πολλά γεγονότα, ακόμη λιγότερους. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι είναι η επιλογή που μου ταιριάζει. Τι ήταν σημαντικότερο, αυτό που πέτυχες από την αρχή της καριέρας σου μέχρι το σημείο που κάποια στιγμή είπες τώρα λίγο πρέπει να σιωπήσω, ή το comeback που γίνεται τώρα? Νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα έχει περισσότερη δράση. Εμένα μου αρέσουν οι χαρακτήρες που πέφτουν και ξανασηκώνονται. Τους θεωρώ ήρωες. Αυτός προφανώς δεν είμαι εγώ, δεν προσέζω τον εαυτό μου, αλλά έχω αδυναμία σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μου τηλεφωνούσες, θα ρατώσει η φωνή σου. Σηκώθηκες μόνος σου ή είχες τη βοήθεια κάποιου? Καταλυτικά η Δήμητρα Γαλάνη και η Λίνα Νικολακοπούλου, μαζί και οι δύο, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές, στην πορεία της επανεκκίνησης, ήρθαν κοντά μου, με αγκάλιασαν και από εκεί ένιωσα μεγάλη χαρά. Το ευγνώμων είναι λίγο για να το περιγράψει κανείς. Υπήρξαν και άνθρωποι που περίμενες ότι θα σου σταθούν και δεν σου στάθηκαν? Άνθρωποι που θεωρείς ή έχεις δεδομένους στη ζωή σου χάνονται. Και αυτούς που όχι δεν εκτίμησες, αυτούς που δεν περίμενες, ήρθαν από το πουθενά. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Αν έπρεπε να πάρεις ένα τραγούδι σου μόνο, μαζί σου στο διάστημα, ποιο θα ήταν αυτό? Νομίζω θα ήταν ο βυθός. Πάντα μου δημιουργούσε αυτή την περίεργη αίσθηση του υπερφυσικού, του μεταφυσικού, σαν να είναι ένα συμπαντικό μήνυμα. Μιχαλή, το παιδί θαύμα των 14, πόσο παιδί έχει κρατήσει μέσα του και πόσο θαύμα? Κράτησα την παιδική μου αθωότητα όσο μπορούσα να την κρατήσω σε ένα χώρο πολύ δύσκολο. Μια ισοστρέφεια δυνατή, όπως και μια ντροπαλότητα που την είχα από πολύ μικρός. Δυσκολευόμουν να κάνω παρέα με τους μαθητές μου, ήμουνα λίγο στην άκρη, λίγο αυτό. Εγώ κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια, από την Κερίνια. Όταν είσαι πρόσφυγας, δεν νιώθεις ότι ανήκεις κανονικά σε ένα κοινωνικό σύνολο και αυτό σε κάνει πολύ κλειστό. Τι θέλεις να σε βρει το φετινό καλοκαίρι ώστε να πεις ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι? Λοιπόν, το καλοκαίρι ούτως ή άλλως, ό,τι και να θέλω να με βρει, ξέρω ότι θα με βρει. Θα με βρουν καμιά 40 συναυλίες. Υπάρχει χώρος για έρωτα το καλοκαίρι? Εγώ είμαι παιδί της βροχής. Εμένα αυτά που συμβαίνουν στα χειμωνιάτικα τοπία.